Σταθμευμένες μοτοσικλέτες δίπλα από τα χαλάσματα του επιπρομαχώνα του Αγίου Δημητρίου, με Έλληνες και ξένους τουρίστες να περνούν οριακά κρατώντας τις αποσκευές τους και να αντικρίζουν αυτή την εικόνα, φτάνοντας στην παλιά πόλη των Χανίων. Πιστεύω ότι θα νομίζω ότι μόλις έπεσε. Οπότε ναι, καλό θα ήταν να το μαζέψουν σιγά σιγά. Λίγα μέτρα παρακάτω, ταβέρνες, τουριστικά καταλύματα και καταστήματα τουριστικών ειδών. Μία από τις κύριες εισόδους της παλιάς πόλης των Χανίων, εγκαταλελειμμένη εδώ και μήνες. Το τμήμα αυτό του επιπρομαχώνα του Αγίου Δημητρίου κατέρευσε τον περασμένο Φεβρουάριο. Παρά τις δεσμεύσεις της αρχαιολογικής υπηρεσίας, δεν μετακινήθηκε ούτε πετραδάκι από τα χαλάσματα. Δεν είναι το ότι καλύτερο που έχει καταρρεύσει, πρέπει να καθαριστεί, να φτιαχτεί λίγο καλύτερα, θεωρώ πως ναι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα έλεγα στις φίλες μου, δεν το μαζεύουν άραγε, γιατί άμα το μαζέψουν θα πέσει κι άλλο. Οπότε δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει λόγος πίσω από αυτό. Θα τα καθαρίσουν με μια μπουρτόζα, θα καθαριστούσει. Χρειάζονται καθάρισμα. Πώς θα πέρασε ο κόσμος, πώς θα κυκλοφορά. Σύμφωνα με την εφορία αρχαιοτήτων Χανίων, οι εργασίες αποκατάστασης του επιπρομαχώνα του Αγίου Δημητρίου θα γίνουν σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η έναρξη της παρέμβασης όμως έχει ήδη καθυστερήσει δραματικά και ο κίνδυνος περαιτέρω κατάρρευσης με συνέπειες για τους περαστικούς είναι υπαρκτός.